Το δρόμο για τις φυλακές πήραν δύο από τα τρία μέλη συμμορίας που διέπρατε διαρρήξεις και κλοπές σε διαμερίσματα στην Πάτρα. Οι κατηγορούμενες απολογήθηκαν και με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα, οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστές και η τρίτη αφέθηκε ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Από τα τέλη του 2022 οι δράστηδες με δύο ακόμα γυναίκες συνεργούς, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί από την ασφάλεια της Πάτρας, είχαν διαρρήξει τουλάχιστον 17 σπίτια αρπάζοντας συνολικά 8.500 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 36.000 ευρώ. Μάλιστα παραβίαζαν ανασφάλιστες πόρτες με τραπουλόχαρτα ή ταυτότητες. Σε 9 μήνε και 10 ημέρε δικάστηκε στο αυτόφορο ένα 19χρονο Ζωρομά, ο οποίο αποπειράθηκε να διαρρήξει το σπίτι γνωστού επαγγελματία του Μεσολογίου προχθέ το βράδυ. Ο ιδιοκτήτης όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, άκουσε θόρυβο και βγήκε να δει τι συμβαίνει. Και έτσι βρέθηκε μπροστά σε τρει Ζωρομά, εκ των οποίων ο ένας του υπόδειξε τον δεύτερο σε επίδοξο δράστη. Ο άνδρα ειδοποίησε αμέσω την αστυνομία που έφτασε στο σπίτι και συνέλαβε το 19χρονο. Ο ίδιο στο δικαστήριο ζήτησε συγγνώμη από τον ιδιοκτήτη, υποσχόμενο ότι δεν θα το ξανακάνει. Μόνο που οι δικαστέ δεν τον πίστεψαν, καθώ η δράση του ξεκινά από την ηλικία των 14 ετών. Αυτή τη φορά έπεσε στα μαλακά και η ποινή του είχε ανασταλτικό χαρακτήρα, επειδή ω ενήλικα δεν συνελήφθη άλλη φορά για το ίδιο αδίκημα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έκανε και τι ίδιε πράξει ή τουλάχιστον δεν προσπάθησε, αφού ω ανήλικο είχε εντοπιστεί Πολλέ φορέ να προβαίνει σε παράνομε πράξει. Εκείνο που μπορεί να παρατηρήσει κανεί είναι ότι αυτή τη φορά δεν ολοκλήρωσε την πράξη του αφού ο ιδιοκτήτη μπόρεσε να αντιδράσει. Πέντε άτομα συνελήφθησαν σε συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του τμήματο Δίωξη Ναρκωτικών τη Υποδιεύθυνση Ασφάλεια Πάτρα και σε βάρο του σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, παράβαση τη νομοθεσία περί ναρκωτικών, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Πιο συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της Ελλάς αναφέρονται τα εξής. Συνελήφθησαν στην Πάτρα από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Τέσσερι Έλληνε άνδρε και μία αλλοδαπή γυναίκα, σε βάρο των οποίων σχηματίστηκε ειδικογραφία δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, παράβαση τη νομοθεσία περί ναρκωτικών, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του τμήματο τη δίωξη ναρκωτικών εντόπισαν τον ένα συλληφθέντα και του τρει χρήστε να προβαίνουν σε τρει αγοραπολισίε ηρωίνη συνολικού βάρου 1,6 γραμμαρίων και του συνέλαβαν ενώ οι αλλοδαποί κατηγορούμενοι κατά τη διάρκεια των αγοραπολισιών βρισκόταν σε κοντινή απόσταση επιτηρώντα το χώρο και επιπλέον τα χρήματα που προέρχονταν από τι συναλλαγέ. Σε αστυνομικού ελέγχου που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στον άνδρα που διακινούσε τι ναρκωτικέ ουσίε και στη γυναίκα, βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν 1.105 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα. Ενώ σε έρευνα που ακολούθησε σε φορητή ψισταριά, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 10,9 γραμμάρια ηρωίνη και μικροποσότητα κοκαίνη. Επίθεση τριών σκύλων δέχτηκε μια 57χρονη στην περιοχή του Αγίου Θωμά στο Μεσολόγιο. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίε, η 57χρονη, καθώ περπατούσε, δέχτηκε επίθεση αρχικά από το ένα εκ των τριών σκυλιών. Παρ' αυτά, σύμφωνα με τι ίδιε πληροφορίε, το θύμα δεν κατέθεσε μήνυση, διότι τα σκυλιά είναι δεσποζόμενα και πιθανόν γνώριζε τον ιδιοκτήτη. Η 57χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογίου για τι πρώτε βοήθειε.